να σας πω κάτι. Δηλαδή, πώς μου κόβετε, βρε παιδί μου, όλη τη χαρά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, σαν τα παιδιά που τους δίνεις τη σοκολάτα και μόλις πάνε να την πάρουν, την παίρνει ο μπαμπάς, η μαμά ή η γιαγιά, δεν ξέρω εγώ, ή νονά, ο νονός και λέει, όχι τώρα, πρώτα θα διαβάσεις και μετά θα τη φας. Δηλαδή, ένα λεπτό κι εγώ, πρώτα πρέπει να παρουσιάσω και μετά να το γευτώ. Μα είναι δυνατόν να έχω στην παρέα μου και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, να ξεκινάω μία τόσο γλυκιά εβδομάδα με μία πρόταση μοναδική, που δηλαδή για άνοι γενέθλια να είχα κάθε μέρα και γιορτές, να κάνω μπισκότα από ζαχαρόπαστα. Εδώ, κοίτα Γιάννη, η Frozen, είναι δηλαδή, δεν θες, κάνε ένα κοντινό παρακαλώ, ούτε δεν θες να το φας. Καλά, δεν σου συζητάω το μπισκότο αυτό, πάει θα μου το διαλύσετε μετά. Κοίτα εδώ, Minion, για την κόρη σου. Λοιπόν, ωραία. Θα τη δώσω για την κόρη σου, θα φτιάξουμε βέβαια άλλη. Γιατί αυτά είναι για τους τηλεθεατές μου. Γιάννη, κάτσε πριν παρουσιάσω τον καλεσμένο μου. Κοίτα εδώ. Η κόρη σου, επειδή είναι μία μικρή, είναι αυτό νομίζω πιο πολύ. Ή είναι αυτό, η Hello Kitty. Αυτή είναι η Ντίμπο, η Ντάμπο, η Μπίμπο. Ποια είναι? Η Πέπα. Η Πέπα, η Πέπα μου λέει εδώ ο κύριος Κάκαλης. Κωνσταντίνος Κάκαλης εδώ στην παρέα μας, ο αγαπημένος όλων μας που θέλουμε κάτι ιδιαίτερο, που θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερες στιγμές, που θέλουμε να έχουμε γλυκά με αγνά χειροποίητα υλικά και γλυκά που δεν θα τα βρούμε αλλού. Και δεν το λέω επειδή είσαι εγώ καλεσμένο και είσαι φίλος, το λέω ότι και στην Πάτρα, όταν πήγα πριν από 15 μέρες στη βαπτιστήρα μου την Τούρτα, όλες οι δασκάλες, οι φίλοι γνωστοί, λέγανε βρε, ποιο σας χοροπλαστείο το έκανε αυτό, πού το βρήκες, από πού. Αν δεν το βρήκαμε από την Πάτρα, από την Αθήνα. Αλλά όταν όλη η Ελλάδα θέλει Κάκαλη, μπορεί και να τον έχει. Γιάννη, πριν πάω στον Κωνσταντίνο, να σου δείξω κι άλλο ένα. Μην πούνε ότι δείχνουμε μόνο για κοριτσάκια. Κοίτα, λέμε, αν κάνεις και ένα αγοράκι αργότερα, θα σου κάνω μπισκότο. Κοίτα, μίνι και τα cars. Εδώ έχω παίξει και στον κινηματογράφο. Έχω κάνει το κίτρινο αμαξάκι, να ξέρετε. Μέσα στα 850 μεταγλωτισμένα που έχω κάνει, έχω κάνει και αυτό. Και Γιάννη, δείξε και εδώ, σε παρακαλώ. Ακριβώς αυτά συνδυάζονται και με cupcakes. Τι φοβερά πράγματα μας έχεις φέρει. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Κωνσταντίνος Κάκαλης εδώ κοντά μας. Ένας άνθρωπος πολύ, πολύ αγαπημένος όλων όσων πραγματικά. Πόσα χρόνια τώρα το όνομα Κάκαλης είναι στη γλυκύτητα όλων μας. Με τρία καταστήματα. Το χρόνο συμπληρώνουμε 40 χρόνια. Δηλαδή 20 χρόνια πιο πάνω από την ηλικία μου. Μπράβο. Και πώς δεν ήρθα σε σένα για να μου κάνουν τα γλυκά της βάφτισης τότε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Κιόλας μπορεί και να γίνει. Περασμένα, ξεχασμένα. Θέλω να πω, τρία μοναδικά καταστήματα σε όλη την Αττική. Περιστέρι, Ήλιον και Πετρούπολη. Και βεβαίως να πούμε, και έτσι θα κλείσω κιόλας, ότι πέραν από τα γλυκά σου, πέραν από τα μπισκότα σου, πέραν από τα πάντα τα οποία έχεις εκεί, είναι παραγωγή σου και όλα με την ιδιαιτερότητα Κάκαλης, και θα το τονίσω αυτό σε λίγο, ότι η εξειδίκευσή σου και με διακρίσεις ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο είναι στις τούρτες από ζαχαρόπαστα. 3D. Κάνεις απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εγώ που σου ζήτησα εκείνο το αυτοκινητάκι ή το Lamborghini, θυμάσαι, για το φίλο μου. Στη γιορτή μου πέρσι που μου φτιάξε εκείνο στη στυλ τηλεόραση. Τώρα για την ανιψιά μου που τσέφτιαξε, για την βαφτιστήρα μου, συγγνώμη, που τσέφτιαξε 3D την αγαπημένη τη. Τη Σαντόρο. Δηλαδή, πραγματικά δεν θες να την κόψεις την τούρτα. Μου λέγανε, βρε Αλέξα, γιατί να τη χαλάσουμε. Μη φάτε, λέω, γλυκό το τέλευε στην κουμπάρα μου. Σβήστε το κεράκι και αφήστε το ψυγείο. Θέλω σήμερα να πω στους τηλεθεατές μου ότι, όπως βλέπετε με τις τούρτες, μια και το ξεκινήσαμε, οι τούρτες βέβαια Κάκαλης, πρέπει να πούμε ότι εμείς δείχνουμε κάποια σχέδια από αυτά που μου άρεσαν εμένα. Τα σχέδια είναι άπειρα, αλλά μπορείς και από μια φωτογραφία, αν εγώ δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω να κάνω σε 3D ή να κάνω ζαχαρόπαστα την αγαπημένη μου. Μπορώ να στείλω φωτογραφία και να το φτιάξουμε. Πολλές τούρτες από αυτές μας έχει στείλει ο κόσμος φωτογραφία. Και βγήκανε σε 3D, έτσι δεν είναι? Σκευάζουμε ό,τι θέλει ο κόσμος, ό,τι μπορεί να φανταστεί, να ονειρευτεί. Η πιο μεγάλη τούρτα, μία που έβαλα και στο Facebook μου, γιατί έπαθα πλάκα, είχε κάνει ένα θηρίο για έναν γάμο εκείνη την ημέρα, που ήταν τρεις ή τέσσερις ορόφοι, δεν ξέρω πόσα κιλά ήταν, δεν μπορούσα να καταλάβω, και ήταν κάθε όροφος ένα διαφορετικό story, πραγματικά. Ναι. Με σκαλίτσα ανεβαίνεις πάνω και τα λοιπά. Ποια είναι αλήθεια στα τόσα, στα 40 χρόνια εξειδίκευσης στην τούρτα με ζαχαρόπαστα, το λέω και το επισημαίνω αυτό, ποια είναι η πιο μεγάλη σε όγκο ή σε κιλά τούρτα που σου έχει ζητηθεί να παρασκευαστεί από ζαχαρόπαστα? Ήταν πάλι πολύ όροφη, πέντε όροφη περίπου. Γάμου φαντάζομαι θα ήταν. Γάμου βγήκε στα 60 κιλά.
60 κιλά. Κάθε όροφος είχε πάλι κάτι ιδιαίτερο πάνω, ήθελε ο πελάτης. Ναι, και ό,τι ζήτησε ένα story, ας πούμε. Στο πλαϊνό ιδίως, γιατί ο όροφος κλείνει την επιφάνεια, οπότε εκμεταλλευόμαστε το πλαϊνό της τούρτας. Σαφώς. Και είχε γίνει πραγματικά μια εντυπωσιακή τούρτα και μείναν όλοι καλές. Οι περισσότεροι σίγουρα θα σε ρωτάνε, κύριε Κάκαλη, έχω 20 άτομα, πόσα κιλά πρέπει να φτιάξω, έχω 15, όπως ερώτησα κι εγώ. Για να πούμε στον κόσμο τώρα πραγματικά με το φυσιολογικό κομμάτι, ένα κιλό τούρτας περίπου σε πόσα άτομα αναλογεί, γιατί πας σε ένα άλλο ζαχαροπλαστείο και σου λέει, α, θα σου φτάσει και την κόβει άλλη και τρώνε 5 από τους 10. Ή πας σε ένα άλλο και σου λέει, δεν θα φτάσει και βγαίνουν 40 κομμάτια να του πες, θέλω 15. Αυτός υπολόγιζε κομμάτια παστίτσιου. Μάλλον δεν υπολόγιζε κομμάτια τούρτας, αλλά περίπου πες μου στο κιλό, σε νορμάλ κομμάτια, πόσο βγαίνει σε μια τούρτα που θα παραγγείλουμε. Όταν έχουμε να κάνουμε τούρτα 3D, πρέπει να υπάρχει μεγάλη σαφήνεια στον πελάτη το τι θα πάρει. Δηλαδή, οπότε πρέπει εμείς να του εξηγήσουμε του πελάτη ότι το σχέδιο που ζητάει, βάρος της ζαχαρόπαστας είναι αυτό. Οπότε το υπόλοιπο βάρος που είναι για κατανάλωση είναι αυτό. Πρέπει ο πελάτης να ξέρει απολύτως, απόλυτα ακριβής, γιατί αυτές οι τούρτες είναι δύσκολες, έχουν ιδιαιτερότητες και πρέπει ο πελάτης εκ των υστέρων να γνωρίζει για πόσα κομμάτια απευθύνεται. Άρα μου μιλάς ότι όταν έρθει ο πελάτης θα του πεις ότι εσύ το ωφέλιμο είναι 2 κιλά, γιατί αυτό θέλεις για τα κομμάτια που μου λες για τα άτομα, αλλά η τούρτα, επειδή η ζαχαρόπαστα μου έχει κάνει όλο αυτό το σχέδιο, μπορεί να είναι 5,5 κιλά, μπορεί να είναι 4 κιλά, 4, δεν ξέρω, δανείζομαι. Μπορεί να είναι 3,5. Η ζαχαρόπαστα στην ουσία είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τρώγεται και στην τούρτα. Τρώγεται κανονικά. Άλλο, άμα θες, μπορείς όμως και να το αφαιρέσεις, γιατί στον μπισκότο δεν άφησα τίποτα. Μέρα. Πήγα 7 για να πάω για τα παιδάκια και να ξέρω ότι πήγα τα 3. Στο λέω ευθέως γιατί ταιριάζει στο δρόμο. Είναι ωραία η ζαχαρόπαστα, μένει και καλή ποιότητα. Αυτό ακριβώς. Θα μας πεις τώρα στην Παρασκευή. Γιατί εγώ όταν το βλέπα, σου λέω, βρε Κωνσταντίνε, θα το φάω. Μου λες, δοκίμασε στο δρόμο και θα μου πεις. Έκοψα ένα κομματάκι, μίνιον ήταν το πρώτο που είχα στο κάθισμα και το. Τελείωσε στα πρώτα διόδια. Στα δεύτερα έκοψα έναν Spider-Man, στα τρίτα έφαγα τον Batman. Μετά δεν υπήρχε κάποιο άλλο μεγάλο να φάω και άφησα για τα μικρά. Κατάλαβε. Είναι, είναι και πολλά τα διόδια και ευνοεί. Και ευνοεί, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά για την Πάτρα. Αλλά τι να κάνουμε, χαλάλι. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε την Παρασκευή να υπενθυμίσω ότι τα καταστήματα Κάκαλης βρίσκονται στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη και στο Ήλιον. Και βέβαια είναι στη διάθεσή μας ακόμα και για την πιο φανταστική, σε παρένθεση, τούρτα. Πόσο καιρό πριν, για να κλείσω το θέμα αυτό και να πάμε στην Παρασκευή, πρέπει να σου παραγγείλουμε μία τούρτα η οποία είναι ζαχαρόπαστα, δεν είναι μία απλή τούρτα σοκολατίνα ή μία τούρτα φράουλα, ας πούμε. Πόσο καιρό για να είναι έτοιμο το σχέδιο και να είμαστε σίγουροι θα προλάβεις κι εσύ να το υλοποιήσεις, γιατί όλα αυτά είναι χειροποίητα. Είναι όλα χειροποίητα, δεν υπάρχουν κουπάτ, φτιάχνονται όλα στα χέρια, γιατί ένα κουπάτ σε περιορίζει το μέγεθος. Ό,τι κάτι εδώ πέρα χτυπάει, συγγνώμη, πάλι κάποιος σε ψάχνει τώρα. Είναι κάτι αυτόρυβο. Ναι, απλά κάνει ζουζού. Για δώστο μου να το. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί μου αποσπάει. Είδες, λέμε για τον Κάκαλ και παίρνει τηλέφωνο. Για πες. Και. Όλα φτιάχνονται στα χέρια, γιατί αν υπάρχουν κουπάτ, το κουπάτ θα σε περιορίσει και θα βγάλεις ένα μέγεθος συγκεκριμένο. Εμείς, ό,τι ζητήσει ο κόσμος, οποιοδήποτε μέγεθος, το παρασκευάζουμε. Γιατί είναι όλα στα χέρια, όλα χειροποίητα από εμάς. Τέλειο. Θέλουμε περίπου 2 με 5 μέρες ανάλογα το σχέδιο, και, σχέδιο τη δυσκολία. Και τη δυσκολία που υπάρχει για το σχέδιο. Πλέον, επειδή τα social έχουν μπει και τα καλά στη ζωή μας, ο κόσμος έχει περαιτέρω απαιτήσεις από ό,τι είχε. Σαφώς. Γι' αυτό και τα σχέδια που πλέον έρχονται και θέλουν να παρασκευάσουμε είναι πάντα όλο και πιο δύσκολα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε καμιά δυσκολία, έχουμε παρασκευάσει τα πάντα, από Harry Potter, με τον ίδιο το Harry Potter όπως ήταν, με τα γυαλιά ακόμα, τη γραβάτα του, το καπέλο του. Έχουμε παρασκευάσει αεροπλάνα, έχουμε παρασκευάσει πυροσβεστικό όχημα. Γενικά, οποιαδήποτε περίσταση υπάρχει, εμείς την αποτυπώνουμε πάνω σε μια τούρτα 3D. Λοιπόν, στα φετινά μου γενέθλια, στο λέω από τώρα στον αέρα, από τώρα να το σκεφτείς, θέλω η τούρτα να έχει εμένα. Όχι εμένα σε φωτογραφία, παρασκευασμένο εμένα. Κατάλαβες, με το σωματότυπο, όχι ολόκληρο στα μεγέθη, γιατί θα πρέπει να το κάνεις ένα 95 κτλ. Θέλω να έχει εμένα σε μικρογραφία, εντάξει, στα κιλά που θα είναι καλεσμένοι μου. Μιλάμε για 800-900 άτομα. Δεν μιλάω και για πολύ κόσμο. Για τόσο. Κατάλαβες. Λοιπόν,
Πάμε λίγο, θα έρθω από εδώ για να μπορώ να σε βοηθήσω καλά. Ο λόγος είναι σε σένα. Εμείς σήμερα, μια και το αφιέρωμά μας είναι σε μια πολύ ωραία πρόταση για γενέθλια, για βαφτίσεις, ακόμα και για event. Γιατί, να σας δείξω και κάτι άλλο, συγγνώμη, ότι αυτό εδώ, ελάτε εδώ, αυτό εδώ είναι για τον Λάζαρο τον Κόλια, με πάρα πολύ αγάπη, εδώ από Κωνσταντίνο Κάκαλη, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Αιώνια Πιστός έχουν τώρα και το δικό του μπισκότο από ζαχαρόπαστα και προκαλώ τον Παναθηναϊκό όπως σε κάθε μάτς δίνει και ένα μπισκότο του Παναθηναϊκού. Όταν δεν κερδίζει, να μας γλυκαίνει. Τέλος. Το είπα. Να συμπληρώσω και κάτι. Ναι. Κάθε ποδιά, ναι, και στο προσωπικό, αλλά και στις δικές μου, υπάρχει και το τριφύλι. Αυτή η ποδιά το έχει εδώ πίσω, αν μπορούμε να το δείξουμε. Δεν το πιστεύω. Ένα λεπτό, κύριε Γκόλια, ότι έχουμε και ποδιές Παναθηναϊκού. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα. Η ομάδα της καρδιάς μας. Η ομάδα της καρδιάς μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δείξουμε, να τους βάλουμε λίγο στη φιλοσοφία. Βέβαια το μυστικό, είμαι σίγουρος ότι ο κάθε ένας από εμάς που φτιάχνει κάτι ιδιαίτερο, σίγουρα κρατάει κάτι και από το μυστικό του. Πώς εγώ με ρωτάνε, βρε Αλέξανδρε, αυτή η επιτυχία 20 χρόνια, η Ελένη θέλει κάπως να ανέβουν τα νούμερά της, με ρωτάει και μου λέει, βοήθησέ με φέτος, δεν πάω καλά. Δεν λέω το μυστικό. Λέω, άκου κούκλα μου, θα κάτσεις έτσι, θα πεις αυτό, αλλά αυτό το κάτι, τι δεν θα το πω, κατάλαβες. Λοιπόν, να, πώς άλλοι, ας πούμε, ρε παιδί μου, προσπαθούν να κάνουν εκπομπές και δεν τους βλέπει άνθρωπος, δεν μπορώ να σας πω τα μυστικά. Σταματήστε την άμα δεν μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε εδώ πέρα τώρα μπισκότα. Θα πω ότι ωραία, για τηλεοπτικούς λόγους θα μας πείτε τον τρόπο, αλλά έχεις ετοιμάσει και τα έτοιμα για να προχωρήσουμε στον χρόνο, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, το βασικό μας είναι το η ζύμη για τον μπισκότο. Από εκεί ξεκινάμε. Μια ζύμη η οποία έχει γίνει με βούτυρο, το οποίο είναι το κύριο συστατικό για να δώσει τη γεύση στον μπισκότο. Mm-hmm. Αυγά, αλεύρι και ζάχαρη άχνη, γιατί θέλουμε να είναι διαλυμένη. Αν θα βάλουμε κρυσταλλική, δεν θα διαλύσει μέσα η ζάχαρη. Σαφώς. Και κάποια αρώματα, πορτοκάλι και βανίλια. Με ρώτησαν για την τούρτα που είχα πάει όλες οι κυρίες, ότι ενώ η τούρτα σου είναι τόσο γλυκιά, τι περίεργο είναι με τη ζάχαρη που δεν σου μένει αυτό στο τέλος. Δηλαδή θέλανε και δεύτερο και τρίτο κομμάτι και δεν τους έμενε αυτό το ότι έφαγα τούρτα, ρε παιδί μου, λίγωσα. Αυτό οφείλεται στη ζάχαρη που χρησιμοποιείς. Αυτό το μυστικό είναι στην πρώτη ύλη. Στην πρώτη ύλη. Γιατί η πρώτη ύλη πάντα κυρίαρχο ρόλο παίζει όχι ακριβώς στη γεύση αλλά στην επίγευση. Τι θα σου αφήσει. Μάλιστα. Η πραγματική σοκολάτα είναι αυτή που θα σου αφήσει στην επίγευση το άρωμα της σοκολάτας, του κακάο, που προέρχεται η ποικιλία του κακάο. Που δεν σου φέρνει και να φας και δύο και τρία κομμάτια. Έτσι ακριβώς. Άρα, μαζί με το πλάστρι μας, έχουμε φτιάξει τη ζύμη και αρχίζουμε, ωραία, μάλλον σιγά σιγά και δίνουμε το σχήμα. Και δίνουμε το σχήμα τώρα. Ωραία. Ανοίγουμε αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ λεπτό, Κωνσταντίνε, ή normal. Μισό δάχτυλο περίπου, για να μην είναι και χοντρό, να μην είναι και ψηλό όμως. Καταπληκτικό. Και θα το κόψουμε με το κουπάτ, εδώ πέρα. Κουπάτε εννοούμε όλα αυτά τα σχέδια που μπορούμε να έχουμε άπειρα σχέδια. Τριγωνάκια, αστέρια, στρογγυλά. Μπορούμε να έχουμε άπειρα σχέδια και να φτιάξουμε. Ωραία. Με αυτό θα φτιάξουμε ένα Minion. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε μια Hello Kitty. Τα μάτια του Minion. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολλά τα σχέδια. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν εμείς με ένα βασικό. Πες ότι το κάνουμε. Παίρνουμε εδώ πέρα το μπισκότο. Αυτό. Βγάζουμε το γύρω-γύρω. Περιμετρικά βγάζουμε το υπόλοιπο ζυμάρι. Εδώ και βέβαια εσύ καθώς δουλεύεις, ναι, τα και τοποθετούμε σε μια λαμαρίνα για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάποια μπισκότα μίνιον, ας πούμε. Τα οποία τα βάζουμε μετά για να τα ψήσουμε. Τα οποία τα ψήνουμε μετά. Στους πόσους βαθμούς και για πόση ώρα. Τα ψήνουμε στους 180 mm-hmm. για περίπου 20 με 25 λεπτά ανάλογα το φούρνο. Εδώ βέβαια θέλω να τονίσω, όταν λέμε το χειροποίητο, πόσο βασικό είναι, γιατί ένας άνθρωπος, ας πούμε, που θα του γίνει μια παραγγελία για 40-50 μπισκότα 100, δεν είναι στη μηχανή τουκ-τουκ-τουκ-τουκ και έβαλε 100 παγωτάκια μηχανής. Εδώ τώρα μιλάμε ότι πρέπει ένα-ένα να κάνεις το σχήμα, ένα-ένα μετά η ζαχαρόπαστα, ένα-ένα το σχέδιο. Άρα όλο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο προεργασίας και δεν γίνεται αυτόματα. Αντιλαμβάνεσαι έτσι όπως έχουμε αρχίσει, τι διαδικασία υπάρχει. Ναι, από έχουμε κάνει μόνο ένα μπισκότο τη βάση τόσο από τη ζύμη. Η ζύμη θα πρέπει να κάτσει μια μέρα στο ψυγείο να είναι mm-hmm. παγωμένη, να ψηθούν και μετά όλα αυτά να μονταριστούν ένα-ένα, χειροποίητα όλα με ζαχαρόπαστα. Μάλιστα. Ένα μπισκοτάκι frozen, ας πούμε, όπως έδειξες πριν,
μόνο από το πρόσωπο καταλαβαίνει κανείς τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχει. Και δεν κοστολογείται, να σου πω, και να σου πω την αλήθεια. Σαφώς, η δουλειά δεν κοστολογείται. Λοιπόν, άρα έχουμε κάνει αυτό. Εδώ πέρα έχουμε ένα, όπως είπαμε, μπισκότο για Minion και εδώ πέρα έχουμε ένα μπισκότο για να φτιάξουμε Hello Kitty. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο κάτι για να δω πώς θα το πάω. Εμείς τώρα αυτά τα δύο, μόνο αυτά βάζουμε στην ουσία και τα ψήνουμε ή ψήνουμε και τη ζαχαρόπαστα? Όχι. Ψήνουμε μόνο αυτά για να πάρουμε το σχήμα τους. Ωραία. Και μετά αρχίζουμε και τοποθετούμε πάλι τη ζαχαρόπαστα που την έχουμε έτοιμη σχηματισμένη. Σωστά. Την οποία και αυτήν μετά θα χρειαστεί να φτιάξουμε τη ζύμη και να την ψήσουμε. Όχι. Η ζαχαρόπαστα είναι μία ζύμη που περίπου το 90% είναι από ζάχαρη. Με διάφορα υλικά, πυκτικά μέσα όπως ζελατίνη και άμυλο. Ωραία. Την κάνουμε ζύμη. Αν θέλουμε να την κάνουμε σοκολάτα, αφαιρούμε λίγο άχνη ζάχαρη, προσθέτουμε λίγο κακάο και την κάνουμε και σοκολάτα, δηλαδή μαύρη ζαχαρόπαστα. Εκεί θα χρειαστούμε περισσότερα ζάχαρα βέβαια, γιατί το κακάο θα σκληρύνει. Οπότε εμείς πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, να την επαναφέρουμε στη μαλακότητά της. Τέλεια. Θα πρέπει να την έχουμε αεροστεγώς κλεισμένη για να μην μας ξεραθεί και τη δουλεύουμε καλά μετά στο χέρι για να μπορούμε να την πλάσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και με το χρωματισμό? Ο χρωματισμός, υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα, σε ευρώσιμη ύλη όλα. Στο εμπόριο μπορεί ο καθένας να τα βρει πλέον και να κάνουμε ό,τι χρωματισμό θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τότε τι θα κάνουμε. Γιάννη μου, για να γίνουν όλα όπως πρέπει πάρα πολύ σωστά. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα βάλουμε να ψήσουμε λίγο αυτά στον φούρνο, που θέλουμε περίπου, όσο μου είπες, 15 λεπτά. Περίπου 20 λεπτά θέλουμε. 20 λεπτά. Θα το βάλουμε λίγο έτσι για τηλεοπτικά, λίγο στο πιο γρήγορο, στην κουζίνα του πλατό 3. Και αμέσως μετά, από την Άντα Λεούση και τα ζώδια που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα Δευτέρα, επιστρέφω να πάω μέχρι το τέλος με Κωνσταντίνο Κάκαλη, με την διακόσμηση. Το μοντάρισμα. Το μοντάρισμα και την ολοκλήρωση από τον μπισκότο από ζαχαρόπαστα, αλλά θα σας πούμε όμως και για τα cupcake με ζαχαρόπαστα, πώς μπορείτε να φτιάξετε σε μια άλλη μορφή. Μείνετε κοντά μου, επιστρέφω. Ανεβαίνοντας τη σκάλα, μια κωμωδία του Άγγελου Μοσχονά. Δεκαετία του 60, γεμάτη χρώματα, μουσικές και αρώματα μιας άλλης εποχής. Τότε που ο ένας στεκόταν πλάι στον άλλον. Τότε που το χτύπημα της πόρτας ήταν πολύ σημαντικό. Ανεβαίνοντας τη σκάλα, σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά και Άγγελου Μοσχονά. Κάθε Τετάρτη στις 7 στο Θέατρο Αλκμή. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και ακυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλο. Γεια σας, Πέγκη Θαμουράκη. Μελλοντολόγος και σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης. Είμαι ένθιτα ενορατική και χρησιμοποιώ το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα επαγγελματικά εδώ και 22 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε κατηδίαν συναντήσεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την περιφέρεια και όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επιλογή σας για μια μελλοντική πρόβλεψη σε μένα θα σας δώσει την ευχέρεια να μάθετε με απόλυτη βεβαιότητα τη μελλοντική εξέλιξη των θεμάτων που σας απασχολούν για σας και για τα πρόσωπα που επιθυμείτε σε μία και μόνο συνεδρία διάρκειας μίας ώρας. Γι' αυτό μη χρονοτριβείτε, καλέστε με άμεσα στο 210-9623-315 γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει και η λύση στα προβλήματά σας.
μου πεις λοιπόν, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, κάνουμε έτσι μια μικρή διακοπή, ενώ ο Κωνσταντίνος ο Κάκαλης, άντα μου, βρίσκεται για να ετοιμάσει και να ψήσει στην κουζίνα του κτηρίου. Συνεχίζουμε όμως εμείς εδώ κοντά και θα επανέλθει για να ολοκληρώσουμε και να φτιάξουμε αυτό που λέμε να μοντάρουμε τα γλυκά μας, αλλά τα μπισκότα μας και τα κάποια εκεί, αυτά που είχε ήδη έτοιμα καταπληκτικά. Ποια θα πάρω φεύγοντας. Θα πάω ανάλογα τα ζώδια, θα σου πω. Εξαρτάται το τι προβλέπεις θα μας κάνεις. Έτσι είναι και θα σου πω ότι πελάτησες. Όταν τους τα πεις όλα χαρούμενα, φεύγουν αντούλα μου, μωρό μου, μα, θα σε πάρω τηλέφωνο. Όταν τους πεις κάτι που δεν είναι και όπως τον περιμένανε, θα σας στείλω μήνυμα. Θα σας στείλω, θα σας πω κτλ. Τέλος πάντων, είναι καλή εβδομάδα αυτή. Είναι καλή εβδομάδα, ναι. Από αύριο περνάει ο Άρης ο Σκορπιό, φέρνοντάς μας λίγο δυναμισμό, ενέργεια, αλλά και αυξημένη λίγο γοητεία. Σε συναισθηματικό επίπεδο λίγο θα είμαστε πιο συγκρατημένοι, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να προκαλούνται λίγο ζημιές και εντάσεις. Τα επαγγελματικά μας ίσως χρειάζεται να προβούμε σε κάποιες αλλαγές, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κόβεται η παραγωγικότητά μας. Σαφώς, εννοείται. Ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια του νερού, καρκίνοι, σκορπιοί, αλλά και ηχθείς. Τέλειο, καταπληκτικό. Καρκίνη, σκορπιοί, αλλά και ηχθείς. Ένα που σε ρώταγα, αν και θα τα πούμε και στις εκπομπές του Δεκεμβρίου, μου έλεγε προχτές και ένας φίλος ότι, που διάβαζε τα οροσκοπιά σου και τα λοιπά, που βγάζετε συνέχεια και στο ίντερνετ, ότι πέραν από την πλάκα τώρα δηλαδή, ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά των ζωδίων της γης, μεγάλη επιτυχία, εγώ καιρός, Παρθένος και... Συγγνώμη, Ταύρος, Παρθένος και εγώ καιρό. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι η φετινή χρονιά τους μετά από πολλά χρόνια θα έχουν πολλές αλλαγές. Ναι, γιατί είναι αυτό που έχουμε πει ο Κρόνος στον εγώ καιρό, που ο Κρόνος είναι η δύναμη, είναι η και είχε λέει πολλά χρόνια να περάσει τέτοια χρονιά ο εγώ καιρός, ο Παρθένος και ο Ταύρος. Εγώ είμαι εγώ καιρός με Παρθένο, σαν ζώδιο, αλλά έχω και τον Ταύρο μέσα μου. Οπότε εγώ και με Παρθένο και ο Ταύρος μέσα μου, καταλαβαίνεις τι χρονιά θα περάσω. Εσύ ευνοείς ιδιαίτερα. Άντε να φύγει! Άντε να φύγει αυτή η χρονιά, γιατί την επόμενη, εκεί γύρω στις 20 Ιανουαρίου, 10 Φεβρουαρίου, περίμενε φίλε τηλεθεατή και θα δεις. Στις 20 Ιανουαρίου ειδικά, περιμένουμε και τη Μεγάλη Σύνοδο που είναι... Α, εγώ δεν το ξέρω αυτό, εγώ το λέω για μια πρόταση που ακόμα δεν έχω πει το ναι. Να το πεις. Α, να το πω. Είναι καλή. Σας το λέω λοιπόν, είναι εκεί υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Η μέρα αυτή. Λοιπόν. Επίσης, μεθαύριο ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στο Σκορπιό που είχαμε. Οπότε αρχίζουν να μειώνονται λίγο οι εντάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε με την ανάδρομη πορεία το ένα μήνα τώρα περίπου. Και περιορίζονται λίγο τα λάθη. Μάλιστα. Μειώνεται το παρασκήνιο, ενισχύουμε τη δυναμικότητά μας, ενώ οι συνεργάτες μας θα είναι πιο πρόθυμοι να μας ακούσουν και να μας στηρίξουν. Τέλεια. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζωδιάκια. Βεβαίως. Τα κρυάρια μας λοιπόν αυτή την εβδομάδα, παρά τις εντάσεις που θα υπάρχουν, να είναι και τέσσερους τυχερούς, αλλά και πολλά από τα όνειρά σας θα δείτε να γίνονται πραγματικότητα. Ίσως και να προχωρήσουν με τάχυστους ρυθμούς, επειδή έχετε ακόμα πολλά να δώσετε. Μην απελπιστείτε με την πρώτη αναποδιά που θα σας συμβεί και προχωρήστε μπροστά. Ταύροι. Φροντίστε να είστε λίγο πιο προσεκτικοί με τις επιλογές σας σε σχέδια και οικονομικές επεκτάσεις, καθώς τα επαγγελματικά σας θα βρίσκονται για άλλη μια φορά στο μάτι λίγο του κυκλώνα. Δώστε λίγο στους συνεργάτες σας να καταλάβουν την αξία και την προσφορά σας και σίγουρα θα πετύχετε κάποιους από τους στόχους σας. Δίδυμοι. Επειδή εσείς λοιπόν λατρεύετε λίγο τα ταξίδια και τις συνεχείς μετακινήσεις, φροντίστε λίγο να τα χορτάσετε. Με βασική προϋπόθεση να έχετε βρει ιδιαίτερα την κατάλληλη παρέα, βρείτε χρόνο για χαλάρωση, αυτοσυγκέντρωση, ώστε να μην σας φανούν και τα εύκολα δύσκολα. Καρκίνη. Όσο και αν προσπαθήσετε αυτό το μήνα, να αποφύγετε λίγο τις εντάσεις, δεν θα τα καταφέρετε και θα σας επιφυλάσσονται πολλές και διάφορες εκπλήξεις. Όχι απαραίτητα βέβαια δυσάρεστες. Η αύξηση των εσόδων που θα έχετε θα σας βγάλει λίγο από την ανασφάλεια που νιώθετε. Λιοντάρια. Αναζητήστε καινούριους τρόπους προσέγγισης για να μην χάσετε κάποια αγαπημένα σας πρόσωπα από κοντά σας. Συγγνώμη, δώστε λίγο το βάρος στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και ιδιαίτερα τη δυτική σας ενέργεια να την έχετε σε ορθή κατάσταση.
κάντε μία βόλτα για να γεμίσετε λίγο τις μπαταρίες σας και προσπαθήστε να κάνετε ένα μικρό ταξίδι μέσα στη εβδομάδα σε κοντινές αποστάσεις. Παρθένη. Α, με ενδιαφέρει αυτό. Έχω δύο φίλες και έναν φίλο. Παρθένος. Ναι, ακόμα. Ακόμα. Ποτέ δεν στο ζώδιο. Όχι, στην πραγματικότητα. Α, εντάξει. Αλλά εγώ το βλέπω αστρολογικά, κατάλαβες. Εντάξει, ναι, γιατί είμαστε και μια ζωδιακή εκπομπή. Σαφώς. Λοιπόν, η Παρθένη μας αυτή τη εβδομάδα, το πιο πιθανό είναι να ερωτευτείτε κεραυνοβόλα, αλλά και να ξεκινήσετε μια σχέση γεμάτη ένταση και πάθος. Προσέξτε ιδιαίτερα, γιατί ίσως να μην έχει τη διάρκεια που θα θέλατε. Καλό θα είναι να αποφύγετε τυχόν αδιέξοδα και να έχετε έτοιμες εναλλακτικές λύσεις και στα προσωπικά, αλλά και λίγο στα επαγγελματικά σας. Ζυγή, οι εντάσεις που θα κυριαρχήσουν στον οικογενειακό σας, στο οικογενειακό σας περιβάλλον δεν θα σας επιτρέψουν να σκεφτείτε σωστά, αλλά και να πάρετε κρίσιμες αποφάσεις. Να παρακολουθήσετε λίγο τις εξελίξεις, αλλά και να φροντίσετε να ενημερώνεστε, ώστε να δράσετε στην κατάλληλη ώρα και στιγμή. Σκορπιοί, που είναι και η τελευταία εβδομάδα του ζωδίου σας αυτή. Πριν κλείσετε συμφωνίες και πριν βάλετε τις τελικές υπογραφές, μελετήστε για άλλη μια φορά τους όρους των συμβολέων που πρέπει να υπογράψετε. Από τα όσα αποθέματα ενεργητικότητας που έχετε, διοχετεύστε ένα μέρος, ιδιαίτερα στον εργασιακό σας χώρο. Τοξότες. Μην τα βάζετε συνέχεια με τον εαυτό σας για όσες αναποδιές σας τυχαίνουν στον επαγγελματικό σας χώρο. Ενώ ίσως να είσαστε λίγο συνυπεύθυνοι εσείς, αλλά και κάποιοι από τους συνεργάτες σας. Μπορεί οι ραγδαίες εξελίξεις να σας έχουν λίγο κουράσει, αλλά θα είναι για δικό σας καλό και μόνο νέες δράσεις και νέα σχέδια. Εγώ καιρή. Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στην τόσο γνωστή γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά. Τσου! Αγαπημένοι μου εγώ και λοιπόν, δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να συνηθίσει τη νέα τάξη κάποιων πραγμάτων που έχει διαμορφώσει στη ζωή σας κάποιο καινούργιο πρόσωπο που έχει μπει στη ζωή σας. Μάλιστα. Μην πιέζετε θεαματικές αλλαγές και κατασταλάξτε σε αξίες που μπορεί να σας προσφέρουν καλύτερες λύσεις και καλύτερες ιδέες. Υδροχόοι μας, βρίσκεστε σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο της ζωής σας και οι φίλοι σας είναι κοντά σας για να προωθήσουν μαζί με εσάς κάθε μακρόπνο σχέδιό σας. Φροντίστε να μην είστε ξεκάθαροι σε αυτά που ζητάτε, για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Τα ψάρια μας. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε λίγο ρόλους και να μην αφήσετε όπως συνήθως τους άλλους να εκδηλώνονται πρώτοι στις συναισθηματικές σας σχέσεις. Μην ασχοληθείτε με υποθέσεις που θα σας μπερδέψουν, και προσωπικά και στη σχέση σας με τους συναδέρφους, αλλά και με κοινωνικό κομμάτι Περίγιο. Που θεωρείται δικό σας. Γενικότερα αυτό που παρατήρησα είναι ότι είναι μια εβδομάδα που είναι καλή, αλλά είναι και λίγο λίγο προσοχή σε κάτι, προσοχή όχι αυτό. Όχι ότι είναι άσχημη εβδομάδα, θα γίνουν κάποια κακά πράγματα, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή μην τα πάρουμε αυτό που λέμε όλα ψήφιστα. Μην το ρίξουμε στην τρελή. Αυτό, κάπως έτσι την καταλαβαίνω. Αυτός ο μήνας ήταν ανάδρομος Ερμής με αποτέλεσμα να μας δημιουργεί αυτός λίγο... Αυτός ο μήνας ήταν όχι μόνο ανάδρομος, ήτανε άστα να πάνε. Ήταν λίγο, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να εκφραστούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Παρεμπιπτόντως, μπήκε και σήμερα, μπαίνει αύριο, όπως είπαμε, ο Άρης στο Σκορπιό, όπου ήταν ήδη ο Ερμής. Mm-hmm. Μπαίνοντας λοιπόν ο Άρης στο Σκορπιό, μας φέρνει τη δύναμη και την οργή σε κάποια πράγματα. Να... Πολλές φορές και μη αιτιολογημένα. Και μη αιτιολογημένα. Mm-hmm. Γιατί μας βγαίνει αυτό που είχαμε. Που σε τόσο καιρό με κρατάγαμε. Μαζεύαμε. Ανθρωπιδικά που είναι πολύ με το. Την πιστεύουν πραγματικά την αστρολογία και την ακολουθούν στην καθημερινότητά τη. Περνάγανε μεγάλη εμπλοκή όσο φορά το κομμάτι ανάδρομου Ερμή. Γιατί μου το λες αυτό, ότι άνθρωποι που πιστεύουν στην αστρολογία περνούσαν πραγματικά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν το πιστεύει πολύ, λέμε, και δεν είναι κάθε μέρα με το να βλέπει την άντα, τι θα πει, τι θα κάνω σήμερα, τι μου είπε να κάνω, δεν το περνούσαν αυτό χωρίς να καταλαβαίνουν ότι περνάνε όχι μια τέτοια περίοδο. Γιατί δεν τους επηρεάζει
το πλανητικό σκηνικό, τόσο στα πιστεύω τους. Δηλαδή, αν εγώ πιστεύω πολύ την αστρολογία και στα θετικά και στα αρνητικά, αυτό με επηρεάζει περισσότερο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πραγματικά αυτό να μου πεις ότι αύριο ο Αλέξανδρος μια καλή μέρα υπέγραψε. Ή δεν είναι πολύ καλή, μην υπογράψει, άστο 10 μέρες. Αν εγώ αύριο πάω και υπογράψω, επειδή το πιστεύω κιόλας πολύ. Ότι και αλλιώς. Αυτό είναι που φοβώ. Αν εγώ λοιπόν υπογράψω και εσύ μου έχεις πει όχι, αλλά δεν την πιστεύω, θα πω όχι ρε παιδί μου, εγώ θα υπογράψω. Ή το αντίθετο, αν εγώ την πιστεύω πολύ και όλοι μου λένε μην πας αύριο γιατί αυτός ο τύπος δεν. Και πάω, επειδή την πιστεύω πολύ, αυτό είναι ένα ακόμα κριτήριο να μου αποδώσει αυτό που περιμένω, αυτό μου λες. Ναι, ή να σου αποδώσει, να μην σου αποδώσει, γιατί είναι στην ουσία κάτι που έκανες εσύ ο ίδιος. Δηλαδή είναι η πίστη μας σε κάτι που είναι αυτό που λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει. Πίστη μας, κοίτα να δεις, πάνω απ' όλα τη δύναμη του εαυτού μας την αντλούμε οι ίδιοι. Στα πιστεύω μας, στο τι επιθυμούμε. Σωστά. Δηλαδή η δύναμη της θέλησης είναι πάντα μεγαλύτερη από το οτιδήποτε έχει να κάνει και με. Και η δύναμη και του μυαλού, αυτό που λέμε, να σκέφτομαι τι θέλω να κάνω. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, γιατί έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε κάπου. Δεν μιλάω για θρησκεία και για άλλα θέματα, έτσι. Δεν είναι καμία σχέση αστρολογία με θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο πιστεύει ο καθένας. Είναι καθαρά ψυχολογικοί οι λόγοι και αρέσει στον κόσμο αυτό να έχει μια άποψη, μια ιδέα. Σωστά. Ειδικά στην καθημερινότητά μας που γράφουμε στα περιοδικά, στις εφημερίδες, για ένα γενικευμένο, έτσι. Σωστά. Όταν κάποιος θα θέλει να δει κάτι συγκεκριμένα στο χάρτη του που είναι ακόλουθος της αστρολογίας, η αριθμολογία ή το οτιδήποτε, σίγουρα ξέρει ότι θα θέλει να δει τον προσωπικό του χάρτη, τον προσωπικό του αριθμό, κάτι που αφορά τον ίδιο με τον σύντροφό του, με την οικογένειά του, με το οτιδήποτε τον περιγυρίζει. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο, Άντα Λεούση. Σε αποδεσμεύω γιατί είναι και μία περίοδο που έχουν ξεκινήσει και οι αστρολογικοί χάρτες. Γιατί δεν περιμένουμε να πούμε το Jingle Bell για να βγάλουμε την επόμενη χρονιά. Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου ξεκινάνε όλοι και θέλουν το χάρτη της επόμενης χρονιάς να δουν αποφάσεις τύπος που. Οπότε ξέρω ότι αυτό έχει αρκετή δουλειά. Επίσης, να πω ότι οι αστρολογικοί σου χάρτες τους στέλνεις όπως και στη φίλη μου από την Αρκαδία σε όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται όλος να έρθει από εδώ να σε βρει από κοντά. Μπορεί να σου πει τα στοιχεία και να τον στείλεις αναλυτικά τα πάντα. Ακόμα και με email όλα, σελίδες αραδιασμένες και να το τυπώσει. Τα πάντα εννοείται η Άντα Λεούση μπορεί να σταλίσει ακόμα και αν είσαι και στη Βαρκελόνη. Θέλω να. Όπως όμως είσαι μέχρι να κάνεις τον μακιγιάζ σου κτλ., θέλω να παρακολουθήσεις τη ώρα Παρασκευή που θα κάνουμε τον Κωνσταντίνο τον Κάκαλη τα μπισκοτάκια και στο τέλος της εκπομπής, μέχρι να φύγεις, ποιο από όλα αυτά τα μπισκοτάκια σου αρέσει, θα στο δώσω για το δρόμο έτσι όπως έκανα και εγώ πηγαίνοντας στην Πάτρα. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ πολύ τον Κωνσταντίνο Κάκαλη μαζί με όλα τα πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει να έρθει κοντά μου για να συνεχίσει αυτή η εκπομπή και να δώσω πάρα πολύ ωραίες προτάσεις. Τώρα ξεκινάνε τα πολύ καλά γλυκά. Μείνετε κοντά μου. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ο πόνος και η δυσκολία στην κίνηση είναι η μόνιμη συντροφιά σας. Γόνατον. Για όλα τα προβλήματα των αρθρώσεων σε πόσιμες σταγόνες. Με βιοσυνθετικό υαλουρονικό, χονδροϊτίνη, γλυκοζαμίνη, MSM και βιταμίνη D3. Γόνατον. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναδώστε κίνηση και χαρά στη ζωή σας. Γόνατον. Ναι στην κίνηση, όχι στον πόνο. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Yeah.
γλυκές απολαύσεις, μοναδικές, τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής, ιδιαίτερο μοναδικό εδώ που θα κάνουμε την Παρασκευή, την ολοκλήρωση μάλλον και το μοντάρισμα, όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος Κάκαλης που είναι κοντά μας και για σήμερα. Και σήμερα αλλά και πάρα πολλές ακόμα φορές μείνετε συντονισμένοι, γιατί επειδή πάμε και σε Χριστούγεννα, θα τους δείξουμε και την Παρασκευή για μελομακάρονα και με κουραμπιέδες και με σοκολάτα. Επίσης θα σας δώσουμε και πάρα πολύ ωραία δώρα για τις γιορτές και θα σας δείξουμε και εκείνα τα πολύ ωραία τα δεντράκια με την ζάχαρη, την άγνη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Βασιλόπιτες και. Σπιτάκια, έχουμε πολύ. Μεγάλη ποικιλία. Α, σπιτάκια από μπισκότο που φτιάχνουν απίστευτα πράγματα. Έχουμε μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, θέλω εγώ να πω ότι έχουμε κάνει την Παρασκευή μας. Έχουμε εδώ, όπως βλέπετε, έτοιμα τα τρία cupcakes. Εδώ να τα δουν και οι φίλοι μας στο κοντινό, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα για να καταλάβουν. Βεβαίως. Τίποτα, είναι πανεύκολο και για τον απλό θεατή να το φτιάξει. Ένα απλό κέικ σε ένα χαρτάκι. Μια βάση. Ωραία. Έχουμε περάσει λίγο πραλίνα από πάνω. Όλοι έχουμε πρόσβαση στην πραλίνα. Σαφώς. Και αυτό βοηθάει και στο να κάτσει και πιο καλά και η ζαχαρόπαστα. Έτσι δεν είναι. Και να κολλήσει η ζαχαρόπαστα. Και εδώ, αυτό εδώ ακριβώς είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, το μπισκοτάκι το οποίο έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, πάμε να μου ξεκινήσεις εσύ. Έχεις ετοιμάσει τα σχέδιά σου στο διάστημα που η Άντα Λεούση έλεγε τα ζώδια. Εδώ. Γλυκιά ήταν η εβδομάδα από ό,τι άκουσες. Είδες γι' αυτό σε έφερα σήμερα. Ξεκινάμε με γλυκιά εβδομάδα, γλυκά ζώδια, γλυκά από κάκαλη. Και γιατί τα έχεις βάλει, μόλις τελειώνουμε τα βάζουμε εδώ ή άμα τα φτιάξουμε αμέσως όχι. Η διαδικασία πρέπει να γίνει άμεσα με το που τα φτιάχνουμε. Για να μην σκληρύνει. Για να μην σκληρύνει, αλλά και για να κολλήσει. Ωραία. Είναι απαραίτητο αυτό. Έλα, θα σε βοηθάω και εγώ. Λοιπόν, εγώ αυτό εδώ που θέλω, για πες. Να δώσω κάτι πολύ σημαντικό, να το ακούσει ο κόσμος. Εδώ πέρα έχουμε ζάχαρη με νερό. Αυτό τι είναι, στην ουσία είναι μία κόλλα. Για τη ζαχαρόπαστα, όπως έχουμε η κόλλα για το ξύλο. Που δίνουμε και το σχήμα το τελειωτικό και τις λεπτομέρειες. Για να κολλήσει η ζαχαρόπαστα πάνω, το περνάμε όπως θα περνάγαμε μια κόλλα για μια επιφάνεια που δεν είναι. Είναι δημιουργία τελικά. Και εδώ είναι που λέω ότι ξέρεις κάτι. Η δουλειά που κάνεις, δηλαδή που θέλεις ένα δεκάλεπτο, δεν σου λέω μαζί με το ψήσιμο και όλα αυτά, για να φτιάξεις 10 μπισκοτάκια, να τα στολίσεις, γιατί θες και το ψήσιμο, το μοντάρισμα, όλα αυτά. Αυτό δεν εξαγοράζεται. Δεν, αν το θέλεις, δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε τιμή. Όχι, αυτή. Απλά κάνουμε μία τιμή όσο να είναι πιο κοντά στα έξοδά μας. Η αλήθεια είναι. Πάντως είναι μία μοναδική πρόταση και για τις μαμάδες μόνες τους, αλλά και με την εγγύηση Κάκαλης. Πραγματικά, εγώ να σε βοηθήσω, είναι μία μοναδική πρόταση για να κάνεις πραγματικά πολύ ωραία πράγματα για τα γενέθλια του γιού σου, της κόρης σου, του αγαπημένου σου, αλλά και για μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Όπως είπα πριν με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δηλαδή μπορώ να δώσω μπισκοτάκια, μη μου πεις. Κατάλαβες. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Α, ωραία. Τέλειο είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ. Η ομάδα μας δεν πηγαίνει καλά. Η αγάπη παραμένει. Λοιπόν, εδώ είναι το μάτι του Μίνιο. Εδώ, όπως βλέπουμε, πάντα την κόλλα μας. Τέλειο. Και από τη στιγμή που θα βάλουμε αυτό, Κωνσταντίνε, είναι κιόλας έτοιμο, έτσι δεν είναι? Να κολλήσουμε και το ματάκι. Εδώ. Μπράβο. Ωραία. 40 χρόνια Κάκαλης, ε. 40 χρόνια. Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος που τόσο πολύ σας επιλέγει και από όλη την Ελλάδα και χαίρομαι για ιδιαίτερα πράγματα που αυτό σημαίνει ότι ψάχνει καλά την ποιότητα. Και είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που την ποιότητα που λέμε, παρόλο που υπάρχει μια κρίση, δεν κάνεις πίσω σε αυτό. Όχι. Αυτό που καταφέραμε τόσα χρόνια με τα δύσκολα χρόνια που ήρθανε, να μην κάνουμε εκτός την ποιότητα. Μάλιστα. Και πολύ και καλά κάνεις. Κάνουμε ένα στοματάκι. Και νομίζω ότι και αυτό τρώγεται, έτσι δεν είναι? Δεν είναι το στυλό που γράφουμε στα μαθητικά τα χρόνια. Να το προσφέρεις. Αυτό λοιπόν. Που φτιάξαμε τώρα, το Μίνιον, επειδή έκανες καλά πλάνα, βέβαια δεν το δίνω ακόμα, θα δω μέχρι το τέλος τι πλάνα θα κάνεις, το δίνω στο σκηνοθέτη μου, εντάξει, για να το φάει. Λοιπόν, ωραία. Εγώ για να σε βοηθήσω τώρα, για να φτάσουμε στο τέλος, αλλά να φτιάξουμε και τα cupcakes, λέω, εσύ να κάνεις... Θα αφήσουμε εδώ αυτό. Ναι, ναι, να το αφήσουμε εκεί γιατί είναι έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ, κάτσε γιατί έφυγε το ένα ματάκι... Λοιπόν, θέλεις εγώ να φτιάξω ένα μίνιον σε cupcake και εσύ να φτιάξεις ό,τι θέλεις. Δύο άλλα. Ωραία, πάω σε ένα μίνιον. Αυτό είναι το δικό σου. Ωραία. Τώρα βάζουμε και εδώ πάντα αυτό. Όχι. Ακόμα. Εδώ όχι. Εδώ ήδη έχουμε την κόλλα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Μόνο στο από πάνω όμως. Μόνο στο από πάνω, ό,τι θα συμπληρώσουμε, θα βάλουμε τη την ζαχαροπλάστηση κόλλα. Είμαι. Λοιπόν, φτιάχνει και εσύ. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε cupcake με την εγγύηση Κάκαλης. Αυτό δεν θέλω να το ξεχνάτε. Ένα είναι το όνομα. Με την ιδιαιτερότητα, με την εμπειρία, με την ποιότητα, αλλά και τις μοναδικές τιμές, όπου θα το βρούμε σε Ήλιον,
Πετρούπολη, αλλά και Περιστέρη, εδώ ακριβώς. Είπαμε ότι κάνουμε χειροποίητα μπισκότα από ζαχαρόπαστα που τα δείξαμε πριν, αλλά και cupcake ζαχαρόπαστας. Spider-Man θα μου φτιάξεις. Φτιάχνουμε Spider-Man εδώ. Καταπληκτικό. Εγώ φτιάχνω το Minion γιατί είναι και από τα σχέδια. Πες μου ποια σχέδια γενικότερα ζητάνε πολύ για παιδιά, για παραστάσεις παιδικές, για γενέθλια κτλ. Ποια είναι αυτά που φεύγουν πολύ τα σχέδια. Τα Minion, η Peppa. Χαμός με την Peppa. Και η Frozen αυτή τη στιγμή μονοπολούν μαζί με το Harry Potter το ενδιαφέρον του κόσμου. Πάρα πολλά, πάρα πολλές μεγάλες εκεί παραγγελίες και το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτά. Βέβαια, σε όλα πλέον, επειδή είμαστε μια εποχή σε σχέση με τη δικιά μας που πλέον βγαίνουν κινούμενα σχέδια κάθε μέρα. Κάθε μέρα ανανεώνεις. Εάν κάποια στιγμή, λέω τώρα στα 90-95 μου, κάπου εκεί το βλέπω, να σταματήσω τη τηλεόραση, θέλεις να με πάρεις στο παρασκευαστήριο. Κοίτα τι σου έκανα πόσο γρήγορα. Πες μου, δεν είμαι γρήγορος. Πάρα πολύ, μου κάνει και εντύπωση. Δηλαδή και μιλάω και παρασκευάζω, συγχρόνως μπορώ και να τρώω αν δεν κάναμε τηλεόραση. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεις εσύ το Spider-Man. Εγώ τώρα θα κάνω μία Hello Kitty. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πω, πω τι ωραία. Είναι όμως και δημιουργία, Κωνσταντίνε, είναι, όλο αυτό, ε. Είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραίο να... Εμείς έχουμε ξεχωριστό τμήμα, να κάνουμε μια σημείωση εδώ. Βεβαίως. Στο ζαχαροπλαστεία μας, που ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι. Μόνο με ζαχαρόπαστα, μόνο με ζαχαρόπαστα, τίποτα άλλο. Παιδιά, ξέρεις τι, σου φέρνει κάποιος ένα κεκάκι και πας εσύ και το παίρνεις και λες αχ τι ωραίο και τα λοιπά. Κοιτάξτε τώρα για μία Hello Kitty που εσύ θα τη φας σε κλάσματα δευτερολέπτου, εγώ πόση ώρα, κομματάκι, Γιάννη, κομματάκι, κομματάκι, τα ματάκια το έτσι. Δεν είναι μηχάνημα, παιδιά, είναι χειροποίητο. Το χειροποίητο θα πρέπει να το πληρώνεις πολύ πιο ακριβά. Όμως θέλω να σου πω ότι η αξία αυτή δεν μπορεί να αποτυπωθεί από τα ζαχαροπλαστεία Κάκαλης, γιατί όλα αυτά θέλω να σας πω και κάτι που είναι σημαντικό, ότι είναι σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές, περισσότερα θα έδινες να πάρεις από το σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη που το λέω, και εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και μου αρέσει πολύ το σούπερ μάρκετ, αλλά αυτά τα πράγματα δεν θα τα έπαιρνα από εκεί. Για δείξτε το κοντινό στην κάμερα να κάνω και τα... Κάνουμε εδώ πέρα τις τριχούλες. Είμαστε και λάτρες με τις γατούλες. Έχω και τις κόρες μου μία γάτα. Και εμένα μου αρέσουν και οι γάτες και οι γάτες με τα πέταλα, όλα μου αρέσουν. Ναι. Λοιπόν, για να το δείξουμε και στο κοντινό. Είναι έτοιμη, ο Spider-Man είναι έτοιμα. Για φέρτο μου να το δείξω και το εγώ. Minion είναι δημιουργήματα του Αλέξανδρου αυτά. Ναι, κοίτα εδώ. Τον βοήθησα κι εγώ. Καταπληκτικά. Παιδιά, αυτό μπορείς αμέσως να το φας ή πρέπει να μείνει λίγο η ζαχαρόπαστα να τραβήξει που λέμε αφού βάλουμε πάνω. Μπορούμε άμεσα να το δοκιμάσουμε. Μάλιστα. Θέλει λίγο χρόνο, αλλά δεν θα πείραζε να το δοκιμάσουμε τώρα. Πριν κλείσουμε, θέλω να πούμε λίγο, επειδή αυτά εμείς στο 20 λεπτό τα παρασκευάσαμε, λίγο για τη ζύμη για το cupcakes. Μπορούμε να τα κάνουμε, εσύ τα φτιάξεις από σοκολάτα. Μπορούμε να τα κάνουμε και βανίλια, έχεις, έτσι δεν είναι. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος. Εκεί γενικότερα τι βάζουμε. Βάζουμε πάλι αλεύρι, αυγά, βούτυρο. Το βούτυρο το ξανά αναφέρω γιατί είναι κύριο συστατικό για να δώσει γεύση στα γλυκά. Mm-hmm. Τα γλυκά πλέον δεν έχουν γεύση γιατί δεν έχουν βούτυρο και το βούτυρο κοστίζει. Ναι. Να το και επίσης βάζουν και υποκατάστατα πάρα πολύ που εκεί μαργαρίνη είναι αυτό. Μαργαρίνη. Εκεί είναι που τρως είναι το γλυκό και σου μένει. Που λες δεν μπορώ, δεν έφαγα δύο κουταλιές. Εγώ δηλαδή που είμαι λάτρης σοκολάτας. Υπάρχουν κάποια γλυκά κάποιες φορές που μου φέρνουν που τρώω ένα κουταλάκι και λέω μπάμ, ωραία, κάνω δίαιτα. Γιατί ντρέπομαι να πω ότι όλα αυτά μέσα είναι υποκατάστατα από το ζαχαροπλαστείο. Εμένα όταν θα έρχεσαι στο σπίτι μου, θα περνάς από ένα από τα τρία καταστήματα του Κάκαλη να μου φέρνει ζαχαρόπαστα και τέτοια. Εντάξει, αν δω αυτή την επιγραφή, εγώ δεν τρώω ζαχαρόπαστα. Φέρε μου καλύτερα μια φρατζόλα ψωμί με μαρμελάδα. Δηλαδή κάτι που να μπορώ να το φάω. Γιατί άμα κάνεις επιλογή, βρε Κωνσταντίνε μου, κάντε να καλεί. Άμα θέλω... δεν έχει βούτυρο, η φραζόλα με το ψωμί με το μπισκότο περίπου τα ίδια είναι. Περίπου τα ίδια είναι. Εμείς λοιπόν, να σε ρωτήσω, περίπου μία, στα καταστήματά σου έχεις πάντοτε έτοιμες πολύ ωραίες ζαχαρόπαστες κιλού, δίκυλο μέχρι 2,5 κιλά, αυτά που λέμε τη στιγμή. Σε σχέδια, πολύ ωραία σχέδια. Χιουμοριστικά σχέδια. Από αυτά που παίζουν, που πουλάνε, αν να το πω απλά όπως το λέμε στο εμπορικό κομμάτι.
Περίπου μία τούρτα ζαχαρόπαστα έτοιμη. Για να την πάμε για ένα δώρο. Ρε παιδί μου, αύριο πάω σε μία γιορτή και δεν θέλω να πάω γλυκά. Θέλω να πάω μία τέτοια τούρτα να κάνω και πλακίτσα, ας πούμε. Προχτές που πήγα στη φίλη μου που πήγα εκείνη με το τακούνι το. Με την γόβα. Τρελάθηκε. Γιατί ήταν και η μάρκα που εκείνη ψωνίζει αυτές τις γόβες και τις τσάντες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις περίπου πόσο πάει μία τέτοια τούρτα. Ξεκινάνε από 20 ευρώ το κιλό. Αν είναι δυνατόν. Η τιμή είναι πάρα πολύ οικονομική. Για τη δουλειά που γίνεται με το χέρι. Και γιατί. Και αποτυπώνουμε όλα τα σχέδια. Εδώ παίρνεις με 10 και 12 και 15 ευρώ το κιλό που είναι σαν να έχω πάει, μόνος μου και να φτιάξα την ετοιμασία. Εδώ κοιτάξτε. Αυτή ας πούμε μπορεί να ήταν και για μένα. Λέμε τώρα θέμα κορμιού όπως το βλέπω. Βέβαια δεν μου μοιάζει πολύ στο πρόσωπο αλλά δεν πειράζει. Να αναφέρουμε ότι αυτή είναι μια τούρτα που ένας αθλητής που έχει γενέθλια, είναι γυμναστής, έχει το σώμα το δικό σου όπως είπαμε και κάναμε... Ανάλογα την περίσταση, δηλαδή. Mm-hmm. Τούρτα, στα γενέθλια τώρα που έχει η Άντα που είχαμε πριν, επειδή είναι η αστρολόγος εκπομπής, δεν πρέπει λογικά να τη φτιάξω το ζώδιό της. Ή το ζώδιό της ή να τη φτιάξω κάτι, ρε παιδί μου, μια γυάλα, να φτιάξω εκείνη που λέει. Βάλε κάτι, ακόμα έχω ένα σύννεφο. Κάτι, Γιάννη, να έχει σχέση με την αστρολογία. Κάτι θα φτιάξουμε. Κάτι θα φτιάξουμε, ναι, για να γίνει δώρος. Και θα πάω στο γραφείο την ώρα που θα λέει πρόβλεψη, θα μπω με την τούρτα εκεί μέσα. Για να δουν και οι άλλοι ότι έχουμε και τούρτα αστρολογική. Και γλυκιά η πρόβλεψη. Και γλυκιά η πρόβλεψη. Και περίπου τα μπισκοτάκια και τα cupcakes, επειδή με ρωτάνε από το control για κυρίες που παίρνουν τηλέφωνο. Πάμε να δώσουμε ένα τηλέφωνο που μπορούν να μάθουν τα πάντα και από όλη την Ελλάδα να ρωτήσετε τι θέλετε. Το βασικό σου. 57-77-472 για να μάθετε και να ρωτήσετε τα πάντα. 2-10 μπροστά. Φυσικά υπάρχει site kakalis.gr. Σωστά. Υπάρχει Facebook. Όλα τα social. Όλα τα social, Instagram, στο Facebook γίνονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί mm-hmm. και κερδίζει ο κόσμος. Οπότε κάντε follow και στο Kakalis γιατί μπορεί κάθε εβδομάδα να κερδίσετε πολλά πράγματα. Και περίπου αυτά σε τι τιμές βγαίνουν, Από 2 ευρώ μέχρι 2,5. Αν είναι δυνατόν. Πολύ έλα, παιδιά. Έλα, παιδιά. 1,5 ευρώ, 1,80 παίρνω τώρα μια σοκολάτα παρασκευασμένη έτοιμη που πάει το μηχάνημα τσουκ, τσουκ, τσουκ και μου βγάζει σοκολάτα. Μη λέμε τώρα ότι θέλουμε. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, όχι για τη δουλειά σου μόνο, αυτό το γνωρίζει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος, αλλά για την ποιότητα με την τιμή που επειδή θες να είσαι και κοντά στον καταναλωτή και να τα πάρει να τα γευτεί, γιατί τώρα 2 ευρώ αυτό, μόνο που κάνω 10 λεπτά έχω να το φτιάξω, δηλαδή δεν είναι αυτή η αξία του, αλλά μπράβο που προσπαθείς να είσαι με χαμηλές τιμές, με ιδιαίτερα πράγματα στους απλούς καταναλωτές. Είναι, γιατί απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο σε αυτούς που θα πληρώσουν ακριβά. Πρέπει να προσφέρουμε, όχι μόνο να παίρνουμε τον πελάτη, πρέπει να προσφέρουμε και υπηρεσία. Να προσφέρουμε και γι' αυτό ο κόσμος όμως σε επιλέγει, γιατί όταν ήρθα που βρήκαμε μια κυρία μέσα, ξέρεις που ξεκίνησε και μου είπε κούκλε μου τι όμορφος που είσαι και σε βλέπω χρόνια και βρε παιδί μου και τι όμορφος και άσε με να βγάλω μια φωτογραφία, αφού είπε αυτά τα βασικά που λένε όλοι Κωνσταντίνε μου. Ή τα παιδάκια που είχαν μαζευτεί έξω. Άλλο εντάξει, μην λέω για τα παιδιά, να ο Πετρίδης και τέτοια. Σταμάτησε Γιάννη το μετρό. Ποιο είναι το μετρό απέναντι στο κατάστημα εκεί. Σταμάτησε Γιάννη το μετρό Ανθούπολης, πήγαινε ο οδηγός και ξαφνικά έγινε σαν συλλαλητήριο. Και φωνάζουν Πετρίδης και ήμουν πάνω στον Κάκαλη. Οκ, πηγαίνετε και στον επόμενο προορισμό, θα με ξαναδείτε, μην κάνετε έτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή η κυρία ήταν από το Μαρκόπουλο και είχε έρθει να πάρει τη ζαχαρόπαστά της από εκεί γιατί μου λέει εμεί θες για πότε ερχόμαστε από τον κύριο Κάκαλη εδώ και 5 χρόνια από το Μαρκόπουλο. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί αξίζει πολύ να κάνεις και αυτή την, αυτή την απόσταση για να πάρεις κάτι που οι καλεσμένοι σου και σε γεύση και σε εμφάνιση θα εντυπωσιαστούν. Και θα αποτυπωθεί επακριβώς αυτό το σχέδιο θέλεις. Που έχουν φανταστεί. Τα σχέδια του κόσμου, ξέρεις, πλέον είναι πάρα πολλά. Με σεξουαλικά υπονοούμενα, με. Αχ, μην με βάλεις τώρα του... και σε τέτοιο, γιατί. Αφού είναι πάρα πολλά να τα πούμε όλα. Αν ζητήσω τα δικά δηλαδή. Μου σεξουαλικά να μου τα κάνεις σε τούρτα, πιστεύω ότι θα την κάνεις περίπου 10 μέρες. Όχι ότι εννοώ ότι θα μπεις σε ένα τέτοιο mood που δεν θα τελειώνεις ποτέ. Λοιπόν, εγώ πρέπει να το αναφέρω. Βεβαίως. Γιατί για λόγους και επαγγελματικούς πρέπει να κάνω ό,τι μου ζητηθεί. Τώρα Γιάννη, συγγνώμη που θα το πω και τα άλλα κανάλια τώρα που θα τα ακούσουν. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Έχω μια φίλη που δουλεύει σε στούντιο. Θυμάστε που σας είχα πει ότι πάω στα στούντιο, μου αρέσει να βλέπω και έχω φίλες. Δεν κάνω τίποτα για βόλτα. Το Σάββατο που θα έρθω σε σένα, θα σου φέρω κάτι που έχει σχέση με τη δουλειά σου.
Άστο, άστο, θα το φανταστώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τώρα δεν φταίω εγώ, μου έδωσε την ιδέα. Η φίλη μου δουλεύει περίπου 10 ώρες την ημέρα και κουράζεται πάνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να τη το πάω σε τούρτα, στο τέλος να την γλυκάνω. Εντάξει, όλες δεν είπες ότι γίνονται όλα. Όλα γίνονται. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σε 1-2 εβδομάδες μου είχες για τα Χριστουγεννιάτικα. Μην μου την κάνεις επειδή έχεις πολύ τον κόσμο έχουμε, και δουλειά. Έχουμε, αν δεν έχεις εσύ να μου στείλεις τη βοηθό σου. Έχουμε μεγάλη γκάμα να δείξουμε εκείνη. Ωραία. Και να δώσουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ έτσι πολύ γλυκά με Κωνσταντίνο Κάκαλη. Ευχαριστώ και την Άντα Λεούση. Εγώ σας αποχαιρετώ. Γιατί εντάξει, δεν πρέπει και εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Και τώρα έχω να εμπνευστώ την τούρτα της φίλης μου. Ωραία, τι θα γίνει, Γιάννη, το Σαββάτο αυτό στο γνωστό δρόμο που είναι τα στούντιος.